Σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό guest, παιδιά, γι' αυτό είμαστε και έξω να αποδεχτούμε τον καλεσμένο μας. Το όνειρό σου να κάνουμε επιτέλους έξω βίντεο. Ναι, αλλά. Να αξιοποιήσουμε το χώρο που έχουμε έξω, αυτόν τον εκπληκτικό χώρο. Έτσι. Με τον οποίο σε αυτό το βίντεο δηλώνουμε και πού είμαστε ακριβώς. Ένα μεγάλο λάθος για να μην το παιδιά. Να το μεταλλιάσουμε. Λοιπόν, Δημήτρης Αχινίδης, ένα παιδί που θέλουμε να αναδείξουμε κάποια άλλα προβλήματα. Ένα διαφορετικό θέλουμε βίντεο. Θέλουμε να αναδείξουμε βασικά την προσωπικότητα που έχει και την επιμονή που έχει. Και βασικά να δείξουμε και ένα ζήτημα το οποίο έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Σωστά. Είναι ένα παιδί με κοινωνικά προβλήματα, γεννήθηκε έτσι. Αλλά πραγματικά θα το γνωρίσετε κι εσείς στη συνέχεια του βίντεο. Δεν το έχει βάλει κάτω από την αρχή, από τότε που γεννήθηκε. Έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και εμπνευστήκαμε γενικά και από τη ζωή του και από όλα αυτά που έχει καταφέρει. Και γι' αυτό τον καλέσαμε να κάνουμε ένα βίντεο, να αναδείξουμε και κάποια άλλα πράγματα. Τις δυσκολίες που του να είσαι, ας πούμε, σε ένα αναπηρικό καροτσάκι σε όλη σου τη ζωή. Πώς την παλεύεις, πώς μπορείς να σπουδάσεις, πώς μπορείς να δουλέψεις, πώς μπορείς να κινηθείς. Ναι. Το απλό, έτσι. Γιατί εντάξει, πολύ ωραίο για το μάστερ και τα λοιπά. Καλά τα λέμε για το μάστερ και για την μπάλα και αυτά, αλλά υπάρχουν και άλλα χαβαλετζίδικα. Τα χαβαλετζίδικα που πραγματικά είναι πιο. Εντάξει, βέβαια και το μάστερ έχει μέσα πολλές δυσκολίες. Δεν λέω, δεν λέμε αυτό. Ναι, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προσεγγίσουμε ένα σοβαρό θέμα. Εντάξει, το χαβαλές ποτέ δεν φεύγει, γιατί και ο Δημήτρης είναι ένα παιδί που σφίζει από ζωή και από χαρά. Αλλά έχει αργήσει η αλήθεια. Έχει αργήσει, ναι, έχει αργήσει. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη του Σαχινίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστούμε εμείς γιατί ο Δημήτρης είναι μπεταράς, έτσι μας λείπει αρκετό καιρό. Και γνωριστήκαμε μέσω των βίντεο. Προέκυψε και αυτή η πρόσκληση να έρθει να μας μιλήσει λίγο για τη ζωή του, να μας πει πώς βιώνει το να είναι καθισμένος, καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι εκγενετής, τι προβλήματα μπορεί να γεννήσει αυτό το πράγμα στην καθημερινότητα, στο να σπουδάσει, στο να αλληλεπιδράσει με τον κόσμο και να ακούσει και ο κόσμος κάτι διαφορετικό από το χαβαλέ. Δηλαδή, που είναι, ο χαβαλές είναι ωραίος για να ξεχνιόμαστε, αλλά και τα σημαντικά προβλήματα πρέπει να τα τονίζουμε. Τα είδαμε και στην εισαγωγή, έτσι. Το πόσο δυσκολεύεται σε μια απλή καθημερινή κίνηση που κάνουμε όλοι, πόσο δύσκολο είναι για αυτή την κατηγορία ανθρώπων έτσι, με τα γενετικά ζητήματα, πόσο δύσκολο είναι να κάνουν το απλό, το προφανές. Λοιπόν, καλώς όρισες Δημήτρη σε αυτό το στούντιο. Θα μιλήσει και εσύ, δεν μιλάμε μόνο εμείς. Επειδή μιλάμε πάνω στους καλεσμένους, να. Μην ανησυχείτε, έχω έρθει προετοιμασμένο. Έτσι κι αλλιώς είμαστε καλά. Έχω έρθει προετοιμασμένο. Είναι 100% έτοιμο. Ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που λέει δεν παίζω στοίχημα, αλλά σας βλέπω και έχετε καταφέρει να σας βλέπουν και αυτοί που δεν βλέπουν στοίχημα. Αυτό έπρεπε να το πω εγώ. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Επειδή θα αρχίσουμε μια σειρά guest τώρα, ένα μηδέν είναι αυτό. Ο Αριστοτέλης διακόπτει τους καλεσμένους. Λοιπόν, Δημήτρη, πες μας λίγο με τι ασχολείσαι, τι σπούδασες, τι ήθελες να κάνεις στη ζωή σου και φυσικά να φτάσουμε, ρε παιδί μου, και σε μια ανάλυση για το πώς αντιμετωπίζεις λίγο την πραγματικότητα, μια διαφορετική πραγματικότητα που εμείς όσο και να θέλουμε να την προσεγγίσουμε δεν μπορούμε. Κοιτάξτε, έτσι. Παιδιά, εγώ είχα την τύχη ή την ατυχία, δεν ξέρω, να ξέρω από μικρός το τι θέλω να κάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμάμαι από το δημοτικό να λέω ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Mm-hmm. Αυτό ήταν δηλαδή ένα παιδικό μου όνειρο, το οποίο δεν ξέρω τελικά αν μπόρεσα να το πραγματοποιήσω στο 100%, αλλά το προσπάθησα και αυτό πιστεύω ότι είναι το βασικότερο. Mm-hmm. Βέβαια και οι συνθήκες καμιά φορά είναι τέτοιες που δεν σου επιτρέπουν να καταφέρεις κάποια πράγματα τα οποία θέλεις και έχεις ονειρευτεί, αλλά πιστεύω ότι το πάλεψα μέχρι το σημείο που θα έπρεπε να το παλέψω. Σωστό. Τι μήνυμα περνάει, σκέψου τώρα, τι μήνυμα περνάει στον κόσμο για έναν άνθρωπο που έχει ένα κινητικό πρόβλημα να ξέρει εξ αρχής από μικρή ηλικία τι θέλει να κάνει και να το πετυχαίνει. Δηλαδή, σκέψου όλοι εμείς που είπαμε, ρε παιδί μου, ότι θέλω να κάνω κάτι αλλά δεν μπορώ, πόσο, ας πούμε, μικροί νιώθουμε μπροστά στο μεγαλείο του Δημήτρη που. Όντας, ας πούμε, έχοντας ένα πρόβλημα, έβαλε στόχο να γίνει δημοσιογράφος, να ασχοληθεί με τα αθλητικά που του αρέσουν, να περάσει το πανεπιστήμιο. Έτσι, να πούμε αυτό, ότι πέρασε το πανεπιστήμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, πέρασα στο Αριστοτέλειο. Mm-hmm. Βέβαια, η διαφορά σε σχέση με άλλους είναι ότι εσύ τίποτα δεν σου χαρίστηκε και τίποτα δεν ήταν εύκολο, έτσι. Δηλαδή, ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος ουσιαστικά. Ήταν το ακριβώς αντίθετο, μπορούμε να πούμε. Ξέρετε, παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε κάποιον ο οποίος περπατάει, έχει κινητικά. Και σε κάποιον ο οποίος είναι αρτιμελής. Mm-hmm. Τα πάντα για μένα είναι θέμα ψυχής. Το τι λέει η ψυχή σου και το
το τι είσαι έτοιμος να καταθέσεις για να πετύχεις ορισμένα πράγματα. Σε όλη αυτή την ενασχόλησή σου με τη δημοσιογραφία, πού έχεις φτάσει, πού θες να φτάσεις, πώς το βλέπεις να προκύπτει και να εξελίσσεται στο μέλλον? Δεν θα έλεγα ότι έχω κάποιο στόχο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Ξεκίνησα αριστοτέλη το επάγγελμα από 17 χρονών. Μπήκα στο επάγγελμα σε μια περίοδο που ήμουν ακόμα μαθητής, πρέπει να το πω αυτό. Και ίσως εδώ πρέπει να πούμε ότι για να γίνει κάποιος δημοσιογράφος δεν χρειάζεται απαραίτητα, για να έρθω να συμφωνήσω με την άποψη του Αριστοτέλη σε ένα προηγούμενο βίντεο που είχατε κάνει, δεν χρειάζεται απαραίτητα να είσαι σπουδαστής ή φοιτητής σε κάποια σχολή για να μπεις στο επάγγελμα. Δεν ξέρω αν αυτό κάνει το επάγγελμα λίγο ξέφραγκο αμπέλι, αλλά σε κάθε περίπτωση για μένα το να είσαι δημοσιογράφος σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει μάλλον κατά πρώτο λόγο να είσαι ο εαυτός σου σε αυτό που κάνεις, να καταθέτεις το 100% των δυνατοτήτων σου και αυτού που έχεις να δώσεις, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλα θα έρθουν. Έχει ξεκινήσει και βίντεο και κανάλι στο YouTube. Ναι, και είμαστε περήφανοι γιατί μας εκμεσηρεύτηκε ότι εμείς τον εμπνεύσαμε. Ο ρόλος των πολιτικών είναι σαφέστατα να υπόσχονται, είναι να δεσμεύονται για πράγματα. Το θέμα είναι ο Άρης να μην παίξει για μία ακόμη φορά το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Θα ήθελα να μου εξηγήσουν οι δημοσιογράφοι της ομάδος για ποιο λόγο πρέπει κάθε φορά που γίνεται κάτι προς την αυτονόητη κατεύθυνση να το μετατρέπουμε και να το αναπαράγουμε σε είδηση για να ηρεμήσουμε λίγο τα νεύρα του κόσμου. Έτσι. Αυτά είναι τα κακά της καραντίνας που λέω. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι ήταν κάτι που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα το κάνω. Δηλαδή, να βάλω μια κάμερα, να στήσω ένα λάπτοπ και να αρχίσω να μιλάω στον κόσμο. Ναι. Να πούμε το κανάλι, έτσι. Δημήτρης Αχινίδης είναι το ονοματεπώνυμό σου. Όποιος φίλος θέλει. Να πούμε βέβαια η θεματολογία είναι συγκεκριμένη, αφορά τον Άρη, ο παδός του Άρη. Αυτό θα ήταν υποκρισία να μην το αναφέρω. Γιατί ο περίγυρός μου γνωρίζει απόλυτα και ότι είμαι Αριανός και ότι πηγαίνω από μικρό στο γήπεδο και ότι αγαπάω αυτή την ομάδα παθολογικά. Το θέμα είναι να μην φοβάσαι να κρυφείς και να κρίνεις. Γιατί όταν κρίνεις, πρέπει να είσαι έτοιμος και να κρυφείς. Σωστό. Και αυτό είναι το βασικό. Εσύ απέδειξες ότι δεν το φοβάσαι, γιατί βγήκες μπροστά στην κάμερα, καταθέτεις την άποψή σου, έτσι, και το έκανες τόσο καιρό μέσω Facebook, όπως ξέρουμε, και φυσικά τώρα πλέον στο YouTube. Πες μας λίγο την καθημερινότητά σου. Πού υστερείς σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους? Δηλαδή, τι σκέφτεσαι δυο και τρεις φορές να πας να κάνεις? Κοίταξε, Θόδωρε, για μένα δυσκολίες έχουν όλοι. Δεν θα ήθελα δηλαδή ούτε να εξειδικεύσω τον εαυτό μου, ούτε να τον βάλω σε μια ιδιαίτερη κατηγορία. Το θέμα είναι το πώς διαχειρίζεσαι τις δυσκολίες σου και με ποιο τρόπο τις καταπολεμάς. Γιατί αν δεν υπάρξουν δυσκολίες, και αυτό είναι ίσως ένα μήνυμα που πρέπει να περάσουμε, δεν θα έρθουν και ευκολίες, έτσι. Αν δεν ζήσεις δύσκολα πράγματα, δεν θα μπορέσεις μελλοντικά να καρποθείς και τα ουσιαστικά πράγματα που έχει να σου δώσει η ζωή σου. Επειδή είναι και φανατικός της Μπεταράς, να μας πει το βίντεο που το άρεσε πολύ, που το άρεσε πολύ, που είδε και είπε αυτό το κάνει καλή δουλειά. Για μένα το καλύτερο βίντεο από τα guest που έχω δει, θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί, είναι το βίντεο με το Σωτήρη το Γεωργούτζο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος απόλυτα παρεξηγημένος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυνηγηθεί πολύ και από πολλούς. Και από τον κορονοϊό. Απλά επειδή. Ναι, και από τον κορονοϊό. Πρόσφατα έχει δίκιο. Και αυτό το έχει πάθει, νομίζω, επειδή είναι αυθεντικός. Αυτός ο άνθρωπος, μέσα στην όλη τρέλα του και σε όλο το ψυχισμό που έχει σαν άνθρωπος, έχει ένα πολύ βασικό. Αγαπάει κάτι πολύ παθολογικά. Όπως και εγώ και πιστεύω όλοι μας. Άλλος μπορεί να αγαπάει τη μουσική, άλλος αγαπάει το θέατρο, άλλος αγαπάει οτιδήποτε. Πάντως είναι πολύ σημαντικό, βλέπουμε ρε παιδί μου, ότι πόσο θέλεις να αφήσεις σε δεύτερη μοίρα τις δυσκολίες που έχεις. Κάτι το οποίο δεν το κάνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δηλαδή, βλέπουμε αυτό το μεγαλείο ψυχής, ότι δεν σε σταματά και δεν ψάχνεις να βρεις δικαιολογία στο ότι, ξέρω εγώ, μπορεί ας πούμε, να είμαι σε μια καρέκλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δικαιολογία να μην κάνω αυτό που θέλω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάθομαι μέσα και να λέω, ξέρω εγώ, κλείνουν τους δράμους. Που φυσικά πρέπει να τονίσουμε εδώ το πόσο
δυσκολεύουν τη ζωή σου οι άνθρωποι αυτοί ασυνείδητοι που πάνε και παρκάρουν πάνω στις ράμπες ή αυτοί που προφανώς δεν σκέφτονται τους συνανθρώπους με κινητικά προβλήματα, αλλά βλέπουμε ότι πόσο μεγαλείο ψυχής έχεις εσύ που δεν θες καν να σταθείς σε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, πιστεύω ότι το να είσαι μίζερος γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο στο κομμάτι το επαγγελματικό, στο οτιδήποτε, είναι πολύ κακό πράγμα. Η μιζέρια γεννάει άλλες παθογένειες. Mm. Εγώ θα ήμουν μίζερος, φίλε. Ξέρεις τι θα έκανα. Αν είχες ένα κινητικό πρόβλημα. Ναι. Ναι. Ειδικά με αυτούς που παρκάρουν μπροστά στις ράμπες. Ναι. Ένα ρόπαλο πάντα μαζί μου. έχει και μια ταινία μικρού μήκους που είχε βγει πριν 1-2 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ή θα έκανα ένα κανάλι στο YouTube. Και θα πρέπει να συνεργάσω τηλέφωνο κάθε φορά. Θα ήμουν τόσο μίζερος. Τώρα δίνεις ιδέες. Όχι, αυτό είναι ζήτημα της πολιτείας. Ναι, καλά. Ναι, ναι. Ναι. Πες μας λίγο τη γνώμη σου γι' αυτό. Ναι. Έχω ακούσει ότι φταίει ο πολίτης, ας πούμε, που είναι ανέστητος. Ναι. Ή ο πολίτης που είναι αδιάφορος. Για μένα το βασικό ρόλο σε αυτή την παθογένεια που λέγαμε και πριν τον έχει η πολιτεία. Γιατί? Γιατί η πολιτεία είναι αυτή που σου δίνει το ερέθισμα μέσω ενός πλαισίου κανόνων. Το οποίο πρέπει να ακολουθήσεις. Εντάξει, δεν υπάρχει και ατομική ευθύνη όμως, η πολιτεία. Υπάρχει, σαφέστατα υπάρχει. Αλλά όταν ο άλλος γνωρίζει ότι κάνοντας αυτό δεν θα τιμωρηθεί, θα εξακολουθήσει να το κάνει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω. Ναι. Και έχω δει διάφορα τελευταία και με αφορμή τον κορονοϊό να τιμωρείται κόσμος επειδή θέλησε να βγει μια βόλτα για 10 λεπτά, ένα τέταρτο, με κάποιο πρόστιμο. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι μεγάλη υποκρισία, παιδιά. Γιατί το να θες να βγεις μια βολτά για ένα συγκεκριμένο διάστημα δεν είναι τόσο κατακριτέο και τόσο καταδικαστέο όσο το να παρκάρεις μπροστά σε μια ράμπα ή το να κλείνεις ένα πεζόδρομο ή οτιδήποτε άλλο. Βιαστήκανε, δηλαδή βιάζεσαι να δείξεις κάτι εκεί ότι ναι. την διάθεσή σου να τη τιμωρήσεις. Τα ψεύτικα αντανακλαστικά σου. Και δεν το κάνεις σε άλλες περιστάσεις. Ναι, σκέφτομαι. Παιδιά, είχαν 300 άρια πρόστιμα στη γιαγιάδα στη Λαϊκή. Ναι. Που παίρνει 300 άρια τέτοιο σύνταξη. Καλά, μπορεί να παίρνει τον πάπο του άντρα της που έχει φύγει όμως και να παίρνει καχιλιάρικο. Πώς τη βίωσες όλη αυτή την κατάσταση? Εγώ τη βίωσα λόγω της ιδιοσυγκρασίας μου. Είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει το σπίτι μου. Το διαχειρίστηκα με πολύ γυμναστική, παιδιά. Ναι. Το διαχειρίστηκα με αυτό το κανάλι που έκανα στο YouTube. Ταινίες είδες, να μας πεις καμιά ταινία και σειρά? Είδα ταινίες. Είδα το Lion στο Netflix. Μια ταινία για μένα είναι εξαιρετική. Πολύ ωραία ταινία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί περνάει κατά πρώτον και κοινωνικά μηνύματα, έτσι. Το να υιοθετήσεις ένα παιδί από την Ινδία για όποιον δεν ξέρει την υπόθεση. Και είναι αληθινή ιστορία. Τι μουσική ακούς γενικά? Κατά βάση λαϊκά και κατά βάση ελληνικά. Ακούς και Μπάμπι Μπατμανίδη, ήταν το προηγούμενο. Όχι, δεν έχει να ακούσω. Το θέμα είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ στη μουσική γενικά. Ό,τι μουσική και αν ακούει ο καθένας. Πιστεύω πάρα πολύ στη μουσική. Σαν μέσο, ρε παιδί μου, να χαλαρώσει και να βγάλει ό,τι έχει. Και να αισθανθεί περισσότερο. Και να αισθάνεσαι πράγματα μέσα από τη μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε στίχος, είτε είναι ξένος είτε είναι ελληνικός, για τον κάθε άνθρωπο που τον ακούει, του γεννάει κάποια πράγματα μέσα στο κεφάλι του και μέσα στην ψυχή του, τα οποία είναι μοναδικά. Ωραία, πάμε στον Άρη, στην αγαπημένη σου ομάδα. Ό,τι θέλετε να πάμε, εσείς κυβερνάτε εδώ πέρα. Το χαλιφάτο μας. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω πριν πάμε στον Άρη, συνδέεται λίγο και με τον Άρη. Κάναμε μια κουβέντα για το υπήρχαν άνθρωποι που σε βοήθησαν κτλ. Ένας εξ αυτών είναι ένας φίλος μας, έτσι είναι ο Δημήτρης Σαλέζης. Θα σου πω αυτό γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου να μην ξεχνάει. Δεν μπορώ λοιπόν να μην πω ή να ξεχάσω ότι στα πρώτα μου βήματα, τότε που δεν με ήξερε κανένας, που δεν με ήξεραν ούτε οι τείχοι του σπιτιού μου καν, με πίστεψε ο Δημήτρης ο Σανλής, με έβγαλε στο επάγγελμα, μου έδωσε το βήμα να εκφράσω κάποιες σκέψεις μέσα από τα γραπτά μου, πίστεψε σε αυτό που κάνω πολύ πριν πίστεψω εγώ και έχει αξία που το αναφέρω, είτε είναι ταλέντο αυτό, είτε είναι ικανότητα, δεν ξέρω τι είναι, πάντως το πίστεψε. Και αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό γιατί με βοήθησε. Μετέπειτα με και να εξελιχθώ και να... Έχουμε συνεργαστεί και εγώ και ο Θόδωρος φυσικά. Ναι. Έχουμε φάει φάπες και ήδη από τον Δημήτρη. Είναι και λίγο σαν αρκούδα. Ο Δημήτρης, εσύ το ξέρεις. Είναι άνετος. Μετά το κούρεμα έρχεται η φάπα. Ο Δημήτρης είναι άνετος. Δεν τον φέρνεις και φόρτα. Υπάρχει σε αυτό το επάγγελμα ένα ρητό που λέει αν δεν φας φάπα δεν θα μάθεις. Ναι, ισχύει αυτό. Πρέπει να τη διαχειρίζεσαι τις φάπες. Να κάνεις έτσι. Φάπες τρώμε παντού σε όλα τα. Στις εκφάνσεις.
στη ζωή. Σωστός. Πρέπει να τη διαχειρίζεσαι τις πάπες. Έχω δεχθεί ερωτήσεις πάρα πολλές φορές από παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν το επάγγελμα αυτό, είτε διαδικτυακά είτε και εκ του συνέγγυς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν το στομάχι να το πουν, έχουν το στομάχι να το ακολουθήσουν και τους λέω: αν έχεις τη διάθεση και το γερό στομάχι να προχωρήσεις, ναι, οκ. Αλλά αν είσαι φρουφρού και αρώματα, ναι, δεν θα πας ούτε βήμα. Δεν είναι. Βασικά αυτό θέλει γερό στομάχι. Πρέπει να είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις πράγματα. Χρόνο βασικά, προσωπική ζωή και όλα από τα οποία ακολουθούν. Και πρέπει την κάθε μας άποψη να την υπερασπιζόμαστε. Να έχουμε το θάρρος να λέμε την άποψή μας ευθεία, χωρίς να φοβόμαστε για τα πιστεύω μας ή για το αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό το λέει το Θόδωρο που δεν λέει ποτέ την άποψή του. Που κάνει κοκοκό. Εντάξει. Oh, yeah. Είναι γνωστό ποιο από τους δύο. Εντάξει, Δημήτρη. Θα το παραβλέψω και θα πάμε στο παρακάτω. Πάω στο θέμα του Άρη και θέλω να σου ρωτήσω, επειδή λες ότι να ξέρει ο καθένας τι άποψη έχει τον εαυτό του, να το διαμορφώνει από μέσα του. Ο Καρυπίδης τι άποψη έχει για τον εαυτό του, πιστεύεις? Ο Καρυπίδης είναι για μένα ένας άνθρωπος απόλυτα συγκεντρωτικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει όλα να περνούν από τα χέρια του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι. Άρα θεωρεί ότι είναι super, super wow. Κακό, αλλά είναι σημαντική και η στελέχωση, παιδιά. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι θεός, να νομίζεις ότι έχεις πέντε χέρια και να τα κάνεις όλα μόνος σου. Μα το βλέπουμε στο παράδειγμα του ΠΑΟΚ, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Πώς ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, έτσι σαν τον Σαββίδη, έχει στελεχώσει με πολύ ικανά άτομα την ΠΑΕ. Ναι. Πόσες φορές είχε πατήσει ο Σαββίδης στο παρελθόν? Πάρα πολλές. Πόσες φορές είχε γίνει. Είχε μείνει εκτεθειμένος στον κόσμο της ομάδας. Βέβαια, το θέμα είναι αν υπάρχουν τα εφόδια και τα υλικά εφόδια για να στελεχώσεις με άτομα. Αυτό πρέπει ο ίδιος. Πρέπει να τους πληρώνεις κιόλας για να έρθουν. Αυτό πρέπει ο ίδιος ο παράγοντας να το σκεφτεί. Ναι. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Καρυπίδης στον Άρη, δεν νομίζω να πήγε κανείς με όπλο και να του είπε: πάρε τον Άρη, αλλιώς καταστρεφόμαστε. Σωστό. Ο ίδιος θέλησε να εμπλακεί. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να είμαστε υποκειμενικά αντικειμενικοί, αν μπορώ να δανειστώ αυτή τον αδόκιμο όρο. Δηλαδή, υπό την έννοια να λες τα στραβά της ομάδας σου και να τα στυλιτεύεις. Mm-hmm. Δεν μπορείς να είσαι φιλικός ότι όλα απέναντι, είναι καλά και ότι... απέναντι σε κάτι που αγαπάς σε μόνιμη βάση. Mm-hmm. Οτιδήποτε είναι αυτό. Άρα τώρα με το πρόσφατο ρεπορτάζ που φέρνει τον Άρη, ας πούμε, να έχει πρόβλημα να κάνει μεταγραφές, ένα μπαν ενός έτους, τι πιστεύεις ότι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον της ομάδας και αν μπορεί αυτό να αλλάξει? Πρώτα απ' όλα θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι δυνατόν να μην έχει ευθύνη καμία ο Άρης πάνω σε αυτό? Mm-hmm. Είναι δυνατόν? Άφησε το θέμα να τρέξει. Από τη στιγμή που ήρθε χαρτί από την UEFA το οποίο προειδοποίησε, είναι δυνατόν να μην έχουμε καμία απολύτως ευθύνη και να τα ρίχνουμε πάνω στη FIFA, πάνω στην ΕΠΟ, που η ΕΠΟ, εντάξει, ξέρουμε τι κατάσταση επικρατούσε χρόνια και πριν από αυτή τη διοίκηση του γραμμένου, έτσι. Το θέμα είναι να μπορέσει η ομάδα να καταφέρει να μην ξαναβιώσει κάτι αντίστοιχο στο μέλλον και να μην την ξαναπατήσει από οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση. Γιατί από τα λάθη σου και τις αυλεψίες σου πρέπει να μαθαίνεις. Αυτός που δεν μαθαίνει από τα λάθη του, παιδιά, είναι καταδικασμένος να τα ξαναζήσει. Βέβαια, συγκεκριμένα στον Άρη έχει αποδειχθεί πολλά χρόνια ότι δεν μαθαίνουν. Είμαστε αυτοκαταστροφικοί γενικώς. Ναι. Αυτό το ξέρει, ναι, το ξέρει πολλοίς κόσμος. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι, πώς την είδες την ομάδα φέτος? Υπάρχει κάποιος παίκτης με τον οποίο ταυτίζεσαι, έτσι, τον γουστάρεις? Ο Σάσα. Για μένα ο Σάσα είναι ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει φέτος η ομάδα. Πάμε και στο κομμάτι του πρωταθλήματος, το τι ακριβώς θα γίνει. Μαθαίνουμε ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 6 Ιουνίου, μέσα στο κατά καλό καιρό. Τώρα μιλάμε, θα παίζουν με 40 βαθμούς. Εσύ τι ήθελες να παίξεις? Όχι, δεν είναι. Τι είσαι, Φλόρος, Γάλλος και Ολλανδός? Να σου πω κάτι, γιατί δεν μπορούσε να πάει το πρωτάθλημα πάνω να παίξουμε στη Σουηδία, στη μεγάλη δημοκρασία, δεν παίζουμε αυτό. Λοιπόν, στη Δανία βασικά, για να πηγαίνουμε και εμείς να δούμε και τα γραφεία. Μπράβο. Αντρακτική που δεν έχει κορονοϊό καθόλου. Αντρακτική, ναι. Η Γρυλανδία. Με τους πιγκουίνους. Εσύ έχεις πάει στα γραφεία, εμείς δεν έχουμε πάει. Άσε. Σωστά. Εγώ να τα ξαναδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να συζητήσουμε αυτό το κομμάτι. Το πώς ακριβώς πώς βλέπεις το πρωτάθλημα να τελειώνει, αν θα τελειώσει, πώς εσύ το διαχειρίζεις το θέμα. Λέει, θες να τελειώσει, θες να μην τελειώσει. Κύπελο, παίζει. Συμφωνείς με τη συνέχιση ή όχι του κυπέλου? Πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κατά την άποψή μου. Και πρέπει να ξεκινήσει γιατί ό,τι και να γίνεται έξω, πρέπει κάποια στιγμή γενικά στη χώρα να υπάρξει μια συνέχεια, παιδιά. Έτσι. Δεν μπορούμε να είναι εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση. Εντάξει, πάντως. Συγγνώμη που σε διακόπτω, και να μην ξεκινούσε συνέχεια θα υπήρχε. Δηλαδή αυτό που θα ήταν πρώτο θα πρέπει το πρωτάθλημα, αυτό που θα ήταν τελευταίο από αυτήν. Το θέμα είναι να πάρει το κύπελο Άρης. Άρα να ξεκινήσει το κύπελο. Το θέμα είναι να πάρει το κύπελο Άρης. Γιατί 50 χρόνια ο κόσμος έχει.
Μου αρέσει κάποια πράγματα να τα περιμένει, να τα περιμένει και να μην έρχονται. Είναι λίγο. Και 51 τώρα ακόμα. Τι παίρνει, 51. Για εμάς που είμαστε σχετικά νεότεροι στην ηλικία. Για σένα, δηλαδή. Γιατί. 40. Όχι, δεν είναι ευκαιρία. Και όλα και σένα. Ευχαριστώ. Μπορούμε να περιμένουμε έναν ακόμη χρόνο. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι 70, 75, 80 χρονών και περιμένει αυτή τη διάκριση πώς και πώς. Είναι το προηγούμενο. Και σώθηκε για τον κορονοϊό, έτσι να πούμε. Δηλαδή έβγαλε πανδημία. Ναι, αλλά είναι το προηγούμενο. Να έχει σωθεί από τον κορονοϊό και να μην βλέπει τον άλλο να πάρει κύπελλο. Όχι μόνο αυτό, και να βλέπει τον Πάοκ να παίρνει 3 συνεχόμενα. Δηλαδή, δηλαδή πάντα είναι και θέμα σύγκριση. Εντάξει, κοίταξε. Έτσι. Ότι ο αιώνιος αντίπαλος γιγαντώνεται, αυτό εν μέρη ενέχει και ποσοστό δική σου ευθύνης. Έτσι. Γιατί σε μια περίοδο όπου ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τα πρωταθλήματα και έπαιρνε τα τρόπαια, ο Άρης ήταν σε μια κατάσταση πολύ περίεργη. Βίωσε τη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν μπόρεσε να ανέβει από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ακόμα χειρότερο. Αυτό δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν ενέχει ποσοστό και μερίδιο δικής μας ευθύνης. Γιατί τα χρέη, ναι, ήταν πολλά, έπρεπε να τα διαχειριστούμε. Ναι, τα δέχομαι όλα. Ό,τι και να μου πει κάποιος. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει ευθύνη όταν δεν μπορείς να σηκώσεις ουσιαστικά κεφάλι και να αρθοποδήσεις. Πάμε λίγο να μας πεις και για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τι ομάδα είσαι? Τσέλσι, φίλε. Σαν τον Καρμπαμπά. Τσέλσι. Όταν είδα δηλαδή το Hasselbein ήμουν 7-8 χρονών. Ωραία Τσέλσι εκεί. Γι' αυτό τον παίχτη έγινα Τσέλσι. Πρέπει να το πω αυτό. Αλλά το, Jimmy Floyd. Το βασικότερο κομμάτι, παιδιά, της καρδιάς σου είναι η ομάδα που αγαπάς στο εγχώριο ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους να μου λένε ότι είμαι Liverpool, είμαι Manchester και τίποτα άλλο. Ναι. Από ποιο πλανήτη κατέβηκες? Από ποιο πλανήτη? Πού γεννήθηκες εσύ? Μπορεί να γεννήθηκε τα παιδιά στην Αγγλία, δεν ξέρεις. Ή να μαλώνουν και αυτές τις ομάδες. Πρώτα απ' όλα, εάν θέλουμε να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Οφείλουμε να στηρίζουμε τη δικιά μας την ομάδα, εδώ στη χώρα. Εσύ πρέπει να είσαι αγροτικός αστέρας, δηλαδή. Τους έχω και στη γειτονιά μου. Στα χιοφόρια έχεις πόσο. Ευοσμήτης ο Δημήτρης να πούμε. Εκεί τώρα έγινε μια συνεργασία με τον Δημήτρη και τον Αριστοτέλη. Θα μπορεί ο Αριστοτέλης να πάει στον Ευοσμήτη. Ναι, τώρα παρέχει προστασία, οπότε μπορεί και να πάω. Είμαι ο προσωπικός σωματοφύλακας για άτομα. Λοιπόν, αφού πούμε ευχαριστώ βέβαια στον Δημήτρη για την παρουσία του εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, για την πρόσκληση. Και για τα αγγλικά. Θα κρυφθείς για τα γλυκά πρώτα, δεν έφαγα ακόμα, να δούμε αν είναι καλά. Από έμβοσμο είναι. Είναι από έμβοσμο, εντάξει. Καλά θα είναι. Αφού πούμε λοιπόν ευχαριστώ. Δεν χάρισα τις καλαμαριάς, αλλά καλά. Ήταν τιμή μας που ήρθε. Εγώ του συζητώ να κλείσεις όπως εσύ θέλεις. Να πεις κάτι που ενδεχομένως να μην ρωτήσαμε, γιατί δεν είμαστε γεμάτοι. Εμείς θα λύσεις συνεντεύξεις. Εμείς θα κλείνουμε, ρε παιδί μου, με τον κλασικό τρόπο. Κάντε subscribe, παιδιά, στο βίντεο. Αν σας άρεσε, share, comment. www.betarada.gr να μπείτε να δείτε όλα για το στοίχημα. Αλλά τώρα θα κλείσω καλεσμένο. Καταρχήν να σας πω ότι οτιδήποτε θελήσετε από εδώ και μπρος είμαι στη διάθεσή σας, έτσι. Βέβαια. Θέλω να αυτό να το γνωρίζετε, γιατί σήμερα χάρηκα πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Εμείς. Σας εμείς. Παρακολουθούσα φανατικά, μπορώ να πω, στο διαδίκτυο. Ελπίζουμε και μετά το βίντεο να μας πω. αυτό εννοείται, φίλε Θόδωρε, γιατί η δουλειά που γίνεται είναι πολύ αξιοπρόσεκτη και πολύ ευχαριστούμε πιο... πολύ. Τιμή μας να το λες. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να μείνει ως μήνυμα κλείνοντας είναι να μην φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας και να είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε το κόστος. Για μένα πάει αυτό που κάνουμε κοκοκόστος. Για κάθε άποψη. Όχι, αυτό πάει γενικά για την κοινωνία. Και για γιατί βλέπω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα με το δάχτυλο του διπλανού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε μην μας δείξει ο διπλανός μας με το δάχτυλο ή μην έρθει σε αντίθεση η άποψή του με τη δική μας άποψη. Και να έρθει σε αντίθεση, αυτό είναι δείγμα υγείας. Ναι, ο διάλογος, ας πούμε, και η αντιπαράθεση με... Δηλαδή, το να φοβάσαι να εκφράσεις τη γνώμη σου επειδή ο διπλανός έχει μια αντίθετη άποψη είναι κάτι πολύ αφελές. Ειδικά στη σημερινή κοινωνία που η επικοινωνία και η εικόνα και ό,τι θέλετε έχουν προοδεύσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πλέον ό,τι γίνεται έξω και γράφεται στο ίντερνετ και υπάρχει σε κάποιο βιντεάκι και μπορούμε εύκολα να το βρούμε. Οπότε, εκτός από τα γραπτά, μένουν και τα υπόλοιπα, έτσι. Λέω, ναι. Δεν υπήρχε τότε βίντεο για να το γράψουν οι Ρωμαίοι αυτό, γράψαν μόνο τα σκρίπτα μάλλον. Ναι, ναι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είμαστε οι απόψεις μας. Και εκτός από τις απόψεις μας, είμαστε και οι επιλογές μας. Γιατί αυτά τα δύο καθορίζουν το χαρακτήρα μας.
κατά την άποψη τη δική μου. Νομίζω το καλύτερο πολύ. Κλείσιμο, έτσι. Το καλύτερο κλείσιμο. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Like και subscribe. Ναι. Και στο Δημήτρη το κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ.